ικανοποίηση στελεχών στην Αχαΐα για τη συμμετοχή στις εκλογές για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Πιστεύω ότι χθες ήταν μια μέρα ξεχωριστή και η συμμετοχή των πολιτών, των προοδευτικών πολιτών, ήταν απροσδόκητα μεγάλη. Δηλαδή να φτάσουμε σήμερα σε μια οικονομική κατάσταση τέτοια που βρίσκεται και η μικρομεσαία τάξη αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης να συμμετάσχει σε μια διαδικασία συγκρότησης της κεντροαριστεράς ή της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης και να ξεπεράσουμε το φράγμα των 200.000, 210 τόσοι χιλιάδες που κατέβηκαν να ψηφίσουν στην κάλπη για να δημιουργηθεί ο νέος προοδευτικός φορέας, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που πέτυχε. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ξεπεράσαμε τις 200.000. Γι' αυτό και είχαμε και προβλήματα εντός εισαγωγικών σε πολλά κέντρα που εξαντλήθηκαν ψηφοδέλτια. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι σήμερα. Δώσαμε το στίγμα. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ που μας είχαν λέγανε κυρίως στα μέσα ενημέρωσης ότι κυριαρχεί στο κεντροαριστερά, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Είμαστε και εμείς παρόντες. Και πλέον περιμένουμε και οργανωνόμαστε για την επόμενη ημέρα. Η Φόφη Γεννηματά και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διεκδικήσουν την ηγεσία του νέου φορέα στο δεύτερο γύρο την Κυριακή 19 του μήνα. Η Φόφη Γεννηματά έλαβε ποσοστό 42,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 24,14%. Ακολουθούν ο Γιώργος Καμίνης με 13,52%, ο Σταύρος Θεοδωράκης με 9,81%, Γιάννης Μανιάτης με 4,26%, Γιάννης Ραγκούσης 2,39%, ο Κωνσταντίνος Γάτσιος 1,65%, ο Απόστολος Πόντας 0,53% και ο Δημήτρης Τζιώτης με 0,20%. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η χθεσινή κάλπη στον αυριανό αρχηγό. Τι θέλει ο Έλληνας πολίτης που κατέβηκε να ψηφίσει και εκείνοι που δεν πρόλαβαν και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Θέλουν ενότητα και αλλαγή. Αλλαγή στην πολιτική, αλλαγή στο ήθος της πολιτικής. Θέλουν τον νέο αρχηγό του προοδευτικού δημοκρατικού φορέα να είναι κοντά στα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα του Έλληνα πολίτη για την επόμενη μέρα. Άρα το στοίχημα από εδώ και πέρα είναι μεγάλο, είναι διαρκές για τη νέα προοδευτική παράταξη που συγκροτήθηκε χτες, γιατί χτες έγινε το πρώτο και μεγάλο ιστορικό βήμα. Όλοι θέλουν την ενότητα, σκοπός του νέου φορέα πρέπει να είναι να δουλέψει πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες και το εγώ, να βάλει μπροστά το εμείς, να σταθεί, να δημιουργήσει και να δουλέψει για μεγάλες πολιτικές αλλαγές, οι οποίες θα επιτρέψουν στη χώρα να βγει από το τέλμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να φύγει από τις παραδοσιακές πρακτικές πολιτικές και από τα δίπολα. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος και από τον κύριο Τσίπρα και από την στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν τη βλέπει προφανώς σαν μία επιλογή για διέξοδο. Ο κόσμος ψάχνεται, ο κόσμος δημιουργεί. Και έτσι χτίσατε και το σύνθημα και το μήνυμά του να δημιουργήσουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα. Το ραντεβού των ψηφοφόρων ανανεώνεται λοιπόν για την επόμενη Κυριακή, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η γραμμή που θα δοθεί από τους 7 που δεν εξελέγησαν.